Καλημέρα σας και από μένα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Η αλήθεια είναι ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, η υπόθεση του Κώστα του Σακά, όπως εξελίχθηκε, υπερβαίνει κατά πολύ τον ίδιο τον Κώστα του Σακά, αφορά τον καθέναν από εμάς, γιατί πράγματι τέτοια κοινική εκτροπή από την νομιμότητα είναι, αγγίζει πλέον ολόκληρη την κοινωνία. Και ευτυχώς η κοινωνία έχει αντανακλαστικά και ευτυχώς η κοινωνία ενδιαφέρεται και αντιδρά σε αυτή την εκτροπή. Η υπόθεση αυτή, η δεδαλώδης πλέον υπόθεση που αντιμετωπίζει, ποινική υπόθεση που αντιμετωπίζει ο Κώστας ο Σακάς, χτίστηκε από την αρχή, είναι ζωφερή θα μπορούσε κανείς να πει, χτίστηκε από την αρχή πάνω σε μια σειρά εκτροπών από τις αρχές του κράτους δικαίου, πάνω σε μια σειρά αυθαιρεσιών, στις οποίες από ό,τι φαίνεται εθίστηκε ο δικαστικός μηχανισμός ή μια μερίδα του, για να φτάσει πλέον να κάνει το μεγάλο, τεράστιο άλμα αυτή τη στιγμή, προς την καθαρή παρανομία, προς την καθαρή παραβίαση του νόμου και του συντάγματος. Ο Κώστας ο Σακάς συνελήφθη το Δεκέμβριο του 2010, 2,5 χρόνια πριν, προφυλακίστηκε, τότε του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κάποιες αξιόπινες πράξεις και προφυλακίστηκε. Όταν έφτασε να συμπληρώνεται το ανώτατο όριο της προσωρινής του κράτησης, 2 μήνες πριν την εκπνοή του 18 μήνου, και ενώ η δίκη του δεν είχε καν προσδιοριστεί λόγω μιας σειράς ακατανόητων καθυστερήσεων του δικαστικού μηχανισμού στο στάδιο της προδικασίας, του ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για συναφή υπόθεση. Δεν θα αναφερθώ στην ουσία της υπόθεσης, θα πω μόνο ότι το όνομα του Σακά στη νέα υπόθεση δεν αναφέρεται ούτε σε μία σελίδα από την ογκοδέστατη δικογραφία, η οποία καταλαμβάνει περίπου το χώρο ενός μεγάλου δωματίου. Του ασκήθηκε λοιπόν νέα ποινική δίωξη και κρίθηκε εκ νέου προφυλακιστέως, εκ νέου προσωρινά κρατούμενος, 2 μήνες πριν λήξει η προσωρινή του κράτηση για το πρώτο ένταλμα. Ήδη αυτή η κίνηση ήταν αυθαίρετη. Και ήταν αυθαίρετη διότι το Σύνταγμα και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας σαφώς ορίζουν ότι κατά τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης ενός κατηγορουμένου δεν μπορεί να του επιβληθεί νέα προσωρινή κράτηση κατά κανόνα, παρά μόνο κατ' εξαίρεση, κατά απόλυτη εξαίρεση, αν οι πράξεις για τις οποίες του ασκείται εκ νέου ποινική δίωξη, ενώ είναι ήδη κατηγορούμενος, ενώ είναι ήδη υπόδικος, δεν ήταν γνωστές στις δικαστικές αρχές εγκαίρως, σε εύλογο χρόνο. Και ο εύλογος χρόνος προσδιορίζεται ως οι 15 μήνες της πρώτης του προφυλάκησης. Προσφύγαμε τότε, κατά του εντάλματος του δεύτερου προσωρινής κράτησης του Κώστα του Σακά, και προσφύγαμε διότι όλες οι αξιόπινες πράξεις για τις οποίες του ασκήθηκε η δεύτερη ποινική δίωξη ήταν γνωστές πολύ καιρό πριν στις ανακριτικές αρχές, και ήταν γνωστές όχι γιατί εμείς το λέμε, αλλά γιατί οι ανακριτικές αρχές είχαν κάνει ενέργειες, είχαν κάνει νομικές ενέργειες ανακριτικές πράξεις πολύ πριν. Επομένως, η θέση της υπεράσπισης από τότε ήταν ότι ήταν ανεπίτρεπτη και η επιβολή της δεύτερης ήδη προφυλάκησης κατά του Κώστα του Σακά, για να μην μιλήσουμε για την πλήρη απουσία ενδείξεων ενοχής, που ούτως ή άλλως θα απαγόρευε υπό κανονικές συνθήκες, υπό φυσιολογικές συνθήκες, την επιβολή του ακραίου μέτρου δικονομικού καταναγκασμού. Απορρίφθηκαν τότε οι αντιρρήσεις μας. Σε εκείνο το στάδιο, ο δικαστικός μηχανισμός έκανε μια αυθαίρετη ερμηνεία της νομικής διάταξης, έκανε μια αυθαίρετη ερμηνεία του νόμου. Δεν παρανόμησε ευθέως. Όταν ξεκίνησε πλέον η πρώτη του δίκη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ξεκίνησε τον Απρίλιο τώρα του 2013 και η δεύτερη δίκη του, η οποία κατ' ουσίαν δεν έχει ξεκινήσει. Δεν έχει, η ακροαματική διαδικασία δεν έχει αρχίσει, ακόμη βρισκόμαστε στο στάδιο των προδικαστικών ζητημάτων. Εκεί λοιπόν σημειώθηκε πλέον η μεγάλη εκτροπή. Γιατί? Διότι ο νομοθέτης λέει ότι εάν κατ' εξαίρεση επιβληθεί δεύτερη προσωρινή κράτηση κατά του ίδιου κατηγορουμένου, αυτή ρητός, ξεκάθαρα και χωρίς καμία εξαίρεση, δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από ένα έτος και δεν παρατείνεται για κανένα λόγο. Εξαίρεση δεν υπάρχει. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το έτος, στους 12 μήνες, στις 4 Ιουνίου του 2013, και εκεί πλέον ήρθε το Συμβούλιο Εφετών αυθαίρετα και είπε όχι, θα του παρατείνω την προσωρινή του κράτηση άλλους 6 μήνες. Με ρωτούν πολύ, και είναι εύλογη αυτή η ερώτηση, μα πώς το θεμελιώνει, μα πώς τεκμηριώνεται αυτή η εκτροπή. Η απάντηση είναι ότι δεν τεκμηριώνεται. Είναι κοινική αυτή η εκτροπή. Και είναι κοινική διότι το ίδιο το βούλευμα, το αμετάκλητο βούλευμα, στη μία του σελίδα αναφέρει ότι επιτρεπτώς εκδώσαμε το δεύτερο ένταλμα προσωρινής κράτησης με τη διάταξη που λέει ότι αυτό το ένταλμα δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 12 μήνες, και στην επόμενη σελίδα λέει η προσωρινή του κράτηση θα παραταθεί για άλλους 6 μήνες.
Επίσης, με ρωτούν αν έχει υπάρξει νομολογιακό προηγούμενο, αν έχει ξαναγίνει αυτό. Η απάντηση είναι ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το 1995, 17-18 χρόνια πριν, υπήρχε ένας κατηγορούμενος για οικονομικά αδικήματα, ο οποίος κρατήθηκε τότε 3,5-4 χρόνια προφυλακισμένος για την ίδια ενιαία υπόθεσή του, γιατί οι δικαστικές αρχές του την έκοψαν σε πολλά κομμάτια την υπόθεσή του, του ασκούσαν τμηματικά τις ποινικές διώξεις και του επέβαλαν διαρκώς καινούργια εντάλματα προσωρινής κράτησης για να προλάβουν να τον δικάσουν κρατούμενο. Προσέφυγε τότε ο κατηγορούμενος αυτός στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και καταδικάστηκε η Ελλάδα για αυτήν την παραβίαση με την απόφαση καμπάνης κατά Ελλάδας του Ιουλίου του 1995. Τότε ο νομοθέτης επενέβη πλέον στην ελεύθερη δικαστική κρίση, γιατί η ελεύθερη δικαστική κρίση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον νόμο, και είπε ο νομοθέτης δεν θα εμπιστευτώ πλέον τη δικαστική κρίση στο χειρισμό αυτών των θεμελιωδών ελευθεριών των πολιτών. Παρενέβη λοιπόν και προσέθεσε αυτή τη διάταξη την οποία σήμερα παραβίασε ο δικαστικός μηχανισμός και είπε όχι, δεν μπορείτε να κόβετε τις ενιαίες υποθέσεις σε πολλά κομμάτια, δεν θα επιβάλλετε διπλές προσωρινές κρατήσεις και αν το κάνετε θα το κάνετε υπό αυτήν τη μοναδική εξαίρεση και για αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα. Επί 17 χρόνια η διάταξη αυτή εφαρμόστηκε. Δεν παραβιάστηκε ποτέ. Γίνανε ερμηνείες της όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες επιβολής δεύτερης προσωρινής κράτησης. Γίνανε ερμηνείες που πολλές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πολύ αυστηρές, ίσως και αυθαίρετες. Ποτέ όμως δεν παραβιάστηκε ευθέως αυτή η διάταξη. Φτάσαμε λοιπόν εδώ με τον Κώστα το Σακά το 2013. Γυρίσαμε 17 χρόνια πίσω. Είμαστε πάλι εκτεθειμένοι σε νέες καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο οποίο και βεβαίως θα προσφύγουμε. Και θα έρθει πάλι ο κόσμος, η κοινωνία, ο λαός, ο ελληνικός, να πληρώσει τις βαριές αποζημιώσεις που όλοι ξέρουν ότι θα επιβληθούν. Γιατί κανείς, μα κανείς, που γνωρίζει στοιχειώδη νομικά, δεν μπορεί να κάνει διαφορετική ερμηνεία σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Αυτή τη στιγμή υποβάλαμε αντιρρήσεις στο Συμβούλιο Εφετών για το ζήτημα της παράνομης αυτής παράτασης. Είναι ένα ειδικό ένδικο μέσο που προβλέπεται αποκλειστικά και μόνο για το ζήτημα αυτό. Απορρίφθηκαν μετά από 10 μέρες διασκέψεων κατά πλειοψηφία. Δεν γνωρίζω το σκεπτικό του βουλεύματος γιατί δεν έχει καθαρογραφεί. Μπορώ να πω όμως προκαταβολικά ότι είναι αισιόδοξο ότι ένας δικαστής επιχείρησε μειοψηφία έστω να διασώσει τη χαμένη τιμή της δικαιοσύνης. Ο Κώστας Σακάς είναι σε απεργία πείνας εδώ και 25 μέρες. Η υγεία του επιδεινώνεται καθημερινά και οι δύο δίκες του έχουν σταματήσει, έχουν διακοπεί για λόγους υγείας, επειδή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και αδυνατεί να παρασταθεί ο ίδιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και πλέον έχουμε καταθέσει αίτηση αποφυλάκησης στο Συμβούλιο Εφετών, η οποία εκκρεμεί και αναμένουμε κάποτε, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί πλέον και ο Κώστας Σακάς κατά πρώτον και εγώ περαιτέρω, δίνουμε και μάχη με το χρόνο για να μπορέσουμε να αποκατασταθεί αυτή η αυθαιρεσία πριν να είναι πολύ αργά για τον ίδιο. Γιατί για τη δικαιοσύνη νομίζω ότι είναι ήδη πάρα πολύ αργά. Ευχαριστώ.